Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκυ, καλησπέρα στους φίλους και θεατές του RTV. Έχει λίγο κρύο σήμερα περισσότερο, ή εγώ νομίζω? Εξαρτάται τι θερμότητα εκπέμπει ο καθένας. Μια χαρά είναι εδώ πέρα, εντάξει, και το κλιματιστικό και όλα, αλλά θεωρώ ότι λίγο περισσότερο κρύο έχει σήμερα. Ο καθένας, λέω, εγώ δεν αναφέρθηκα. Μην πετά την μπάλα. Έλα, την πέταξα την μπάλα. Εγώ δεν αναφέρθηκα στην ενεργειακή αυτή του κτηρίου. Την πέταξα την μπάλα. Λέω, εξαρτάται ο καθένας, α πούμε, πόσο ζεστό αισθάνεται μέσα του. Το έχω πει και άλλη φορά. Εντάξει, πάλι λίγο πολύ με στόλισε. Είμαι κρύα και ψυχρή. Σε δύο μέρες έχουμε Φλεβάρι. Ναι. Και ο Φλεβάρης, αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει κάτω. Σοφό λαό. Δεν νομίζω, έχει πάει αυτή η παροιμία. Πάμε στον Απρίλη τώρα για να το πούμε αυτό. Πάμε, Βαγγέλη μου, να ξεκινήσουμε σήμερα από τα εκπαιδευτικά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις και εδώ και στη δική μας περιοχή. Και να δούμε τώρα που είναι το παράδοξο. Το παράδοξο είναι αν το συνδέσουμε με τα χθεσινά τα οποία είπες. Απαγορεύεται η συνάθρηση άνω των 100 ατόμων. Εκεί πλέον υπάρχει επέμβαση της αστυνομίας. Σήμερα όμως τα παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους. Βεβαίως δικαιωματικό το συλλαλητήριο. Όμως να δούμε τι έγινε από την πλευρά της αστυνομίας. Λοιπόν, θυμάσαι που το σχολιάζαμε προχθές? Χθες. Όχι, χθες, προχθές. Προχθές ήταν. Ναι. Τη συνάθρηση, προχθές. Χθες δεν είχαμε επικοινωνία. Ναι. Για λόγους ανεξάρτητης θελήσεων. Ναι. Πάμε παρακάτω. Θυμάσαι λοιπόν τι έλεγα? Ναι. Έλεγα ότι εδώ μιλάμε για ένα σχιζοφρενικού τύπου νόμο. Mm-hmm. Ένα σχιζοειδή νόμο. Μάλλον απόφαση, δεν είναι νόμος, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Και έλεγα ότι πετά τον μπαλάκι στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας για λόγους για να μην έχουν το πολιτικό κόστος, αλλά τελικά το καρπόθηκε. Σε εισαγωγικά το καρπόθηκε. Το κόστος δεν καρπώνεται. Mm-hmm. Έτσι, χρεώνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να τα λέει κάποιος αυτά, διότι εδώ είναι φοβερό. Ακούς μεγαλοκανάλια των Αθηνών και μεγαλοδημοσιογράφους, με πολλά εισαγωγικά των μεγαλοδημοσιογράφων, τα μεγαλοκανάλια είναι μεγαλοκανάλια, τι να κάνουμε, έχουν λεφτά κλπ. Αλλά μεγαλοδημοσιογράφοι, δουλικά του συστήματος, φερέφωνα της εκάστοτε εξουσίας, πληρωμένοι έμπιστοι κονδυλοφόροι και λαρίγια. Αυτές είναι δικές μου απόψεις και τις, πώς το λένε, καλαβάνω πλήρως την ευθύνη. Δεν είπε κανείς κουβέντα για αυτή την ξεφτύλα τη σημερινή. Ποια είναι η ξεφτύλα? Βγαίνει καλός ή κακός, εγώ διαφωνώ, αλλά εφόσον η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση, οφείλουμε ως πολίτες μιας ευνομούμενης πολιτείας και ενός κράτους δικαίου και μάλιστα ευρωπαϊκού, έτσι, και λειτουργούν με τους θεσμούς να λειτουργούν, τι να κάνουμε? Να εφαρμόζουμε τους νόμους, ναι ή όχι? Βεβαίως. Ωραία. Έρχεται λοιπόν σήμερα η πανεπιστημιακή κοινότητα και η εκπαιδευτική κοινότητα και η φοιτητική κοινότητα και καλά κάνουν, διότι θίγονται δικαιώματά τους και κεκτημένα τους και συμφέροντά τους, και επικαλούμενοι το σχετικό άθρο του συντάγματος περί του συνέρχεστε και περί του συναθρίζεσαι και περί του διαδηλώνει, τι κάναν? Κάναν απορία διαμαρτυρίας. Και στην Αθήνα, χιλιάδες, και στη Θεσσαλονίκη, και στα Γιάννενα. Στην Άρτα είχε, νομίζω όχι, έτσι. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, γιατί σήμερα... Ωραία, στα Γιάννενα, ναι. στα Γιάννενα είχε, λοιπόν. Και στην Πρέβεζα από ό,τι είδε. Εγώ σου λέω στην περιοχή, παρακολουθώ. Λοιπόν, εκατοντάδες στα Γιάννενα, χιλιάδες στην Αθήνα, χιλιάδες στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικές δυνάμεις παρατεταγμένες σε απόσταση ασφαλείας, mm-hmm. κανείς δεν τόλμησε να πάει και να πει στους επικεφαλείς «Στοπ, η πορεία δεν θα γίνει». Γιατί? Διότι υπάρχει νόμος, υπάρχει απόφαση του αρχηγού της Ελλάς. Τον εξεφτέλησαν. Εγώ αν ήμουν αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αγαπητή Βίκη, θα έβγαζα τη στολή με τα πλατινένια αστέρια και θα την κρέμαγα και θα επέλεγα την αξιοπρέπειά μου. Δεν μπορεί να υπογράφει ο αρχηγός της Ελλάς απόφαση και να καταστατηγείται έτσι κατάφορα και προκλητικά. Λέω προσωπικά, με την απόφαση αυτή εγώ διαφωνώ ριζικότατα. Με ποιο και έφερα και το παράδειγμα με τους εννέα συναθριζόμενους, έτσι. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, στη Βουλή μέσα που συνεδρίαζε, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσαν να πείσουν
τους άλλους βουλευτές, τους αντιπολιτευόμενους που τους κάνανε επίθεση και καλά κάναν, στη δουλειά τους κάνουν και είχαν και δίκιο, τους έδιναν και πατήματα. Να τους πείσουν για, ότι για το δίκαιο, ποιο δίκαιο, ρε Λεβέντες, το ορθό της απόφασης. Μα εδώ δεν πρόκειται το ορθό, εδώ μιλάμε ότι μια απόφαση που σημαίνει νόμος του κράτους καταστρατηγείται κατάφορα από ομάδες πολιτών, συντεχνίες συγκεκριμένες, λοιπόν, και κανείς δεν αντιδρά. Και εγώ θέτω για μια ακόμη φορά, επειδή είχαμε και άλλα επεισόδια στο παρελθόν, εάν εγώ απόψε πάρω 102, πρόσεξε, 101, 100 και εγώ 101 συμπολίτες και διαδηλώσουμε στην πόλη της Οικουμενίτσας, μέσω social media θα βρω κάποιον, δεν τα ξέρω εγώ, αλλά θα βρω κάποιον να τα χειριστεί. Λοιπόν, θα σου πω εσένα, να και να διαδηλώσουμε αύριο, γιατί τα μεσάνυχτα, τι είπα, νύχτα είπα. Ναι. Όχι παιδί μου, αύριο το μεσημέρι. 101, 100 και εγώ 100 πρώτος. Και να διαδηλώσουμε στην πόλη της Οικουμενίτσας για τα δικαιώματα των, πώς το λένε, των μανιταρόφιλων. Έτσι γουστάρουμε. Καταργούνται έτσι, καταστατηγούν τα δικαιώματά τους. Θα με σταματήσει θα έρθει η αστυνομία να μας σταματήσει. Ναι. Θα έρθει. Έτσι. Ας τολμήσει. Θα χυθεί αίμα. Το λέω έτσι απλά. Είναι ξεφτύλες. Είναι ξεφτύλες. Και δεν τολμάει κανείς να το πει. Γιατί είναι όλοι μπουκωμένοι. Έτσι οι συνάδελφοι σε εισαγωγικά, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι με τα πολυτελή γραφεία, όχι σαν το δικό σου και με θερμοκρασίες πολιτικές εκεί μέσα που κρυώνεται κιόλας. Εκκριώνεται. Πάμε τώρα σε συνάδελφοι. Εκκριώνεται, λέω. Όχι. Γιατί να κρυώνουμε. Εκεί στο σταθμό δεν κρυώνεται. Όχι. Εγώ κρυώνω εδώ, δεν νομίζω κρυώνετε κι εσείς. Α, να φροντίσεις κάτι να κάνεις γι' αυτό. Συγκρίνω τα δικά μας τα γραφεία. Συγκρίνω τα δικά μας τα γραφεία με τα χλιδάτα αυτών των μεγάλων δημοσιογράφων που παίρνουν χιλιάδες ευρώ αμοιβές και δεν τολμήσε κανείς, δεν τολμάει κανείς να πει ρε εσύ, εξευθυλιζόμαστε ρε, ορδινάτσες της εξουσίας θα γίνουμε. Της κάθε εξουσία. Σήμερα είναι η Δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς τα λέγαμε αυτά και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι όλα αυτά τα χρόνια σου μενά μου. Όποιος είναι εξουσία είναι απέναντί μας. Λοιπόν, να τους χαιρόμαστε. Ζήτω η ευνομούμενη ελληνική πολιτεία. Πάμε τώρα, Βαγγέλη μου, στο πρώτο μέρος του δελτίου μας, όπου είδαμε αναλυτικά τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη, ενημερώνοντας έτσι, αν θέλεις, τους πολίτες για τις συναντήσεις που είχε χθες, την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε για θέματα που αφορούν την Ήπειρο. Ο κύριος Καχρημάνης, για να σε προλάβω, ο κύριος Καχρημάνης χθες είχε και συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, τον κύριο Μωυσή Ελισάφ. Ναι, μια χαρά τα είπε. Άλλωστε, οι δηλώσεις ακούστηκαν. Επιστρέφω εγώ των δηλώσεων. Μια χαρά τα είπε ο κύριος Καχρημάνης. Εγώ να εστιάσω λίγο σε δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, στο ζήτημα του Καλαμά και στις πλημμύρες οι οποίες προκαλούνται και αφορούν και τη δική μας περιοχή εδώ πέρα, έτσι. Mm-hmm. Με τα χωριά να πνίγονται και με ανθρώπους σε απόγνωση, είτε ιδιώτες για τα σπίτια τους, είτε καλλιεργητές για τις καλλιέργειές τους. Mm-hmm. Έκανε τη διευκρίνηση ο κ. Καχρημάνης και είπε ότι εδώ υπάρχει ένα αλαλούμ, έτσι, μια σύγχυση αρμοδιοτήτων. Εμπλέκεται η αποκεντρωμένη διοίκηση. Άλλο ένα ερώτημα στην Νέα Δημοκρατία. Το είπατε προεκλογικά. Κοντεύουν να περάσουν δύο χρόνια. Ότι θα καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Γιατί δεν το κάνετε, για να είναι τροχοπέδι στο έργο των αιρετών περιφερειακών διοικήσεων και τις συνέπειες να τις υφίστανται οι πολίτες. Αναρωτιέμαι. Μες. Καλά τα είπε ο Καχρημάνης λοιπόν. Εμπλέκεται η αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτοδιοίκηση. Πώς το λένε. Αποκεντρωμένη διοίκηση, ναι. Ναι. Λοιπόν, που σε αυτήν υπάγονται σε εισαγωγικά ή αν θέλεις λογοδοτούν ή αν θέλεις αυτή συντονίζει mm-hmm. τους ΤΟΕΒ. Άρα λοιπόν οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ κακώς απευθύνθηκαν στην περιφέρεια, τον Καλαμά. Υπάρχει ο φορέας διαχείρισης, άλλο κομμάτι που κι αυτός εμπλέκεται και όλοι αυτοί οι συναρμόδιοι φορείς και η περιφέρεια μαζί έχουν αυτό το εκρηκτικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Το να πνίγονται χωριά
να πνίγονται σπίτια. Τα είπαμε προχθές, αν θυμάσαι, έτσι δεν είναι. Και κάθε φορά που έχει έντονες βροχοπτώσεις, εδώ να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα και να γινόμαστε Μπαγκλαντές. Απαράδεκτο και αδιανόητο. Πολύ σωστά τα είπε ο Καχρημάνης. Σωστά επεσήμανε επίσης το θέμα των ελληνοποιήσεων προϊόντων που έθεσε στον Πρωθυπουργό. Έτσι, κυρίως την φέτα, η οποία έχει δώσει αγώνες για την ΠΟΠ, για την πιστοποίησή της, αλλά και άλλα κυρίως παράγωγα του γάλατος, γιατί αφορά εδώ τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Και βεβαίως να επισημάνουμε και το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης το συνεχάρει για την στάση της περιφέρειας όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, με δεδομένο ότι η Ήπειρος παραμένει μια πράσινη περιοχή, που σημαίνει μια καθαρή περιοχή, Ευρώπη. Μια έτσι, πολύ σημαντική έτσι, εξέλιξη για την περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, να πω εγώ να προσθέσω ότι χθες τον Πρωθυπουργό, μετά από πρόσκληση του ιδίου του Πρωθυπουργού, τον επισκέφθηκε ο κύριος Μωυσής Ελισάφ. Αφορμή ή αν θέλεις επιχείρημα, έτσι, αφορμή. Αιτία, ναι. Για την πρόσκληση του κυρίου Ελισάφ, του Δήμαρχου Ιωαννιτών, και ήταν πολύ σημαντικό από πλευρά Μητσοτάκη αυτό σημειολογικά, ήταν η Παγκόσμια ημέρα ολοκαυτώματος. Χθες ήταν η μέρα στο ολοκαύτωμα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα κρεματόρια του τρίτου ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ. Λοιπόν, τον κάλεσε τον κύριο Ελισάφ, διότι όσο γνωστό ο κύριος Ελισάφ είναι Εβραίος, Ελληνάρας, όχι Έλληνας, Ελληνάρας 100%, αλλά ανήκει στην ελληνοεβραϊκή παροικία των Ιωαννίνων, είναι μάλιστα και πρόεδρος των ελάχιστων εναπομεινάντων Εβραίων των Ιωαννίνων, και με αφορμή αυτό τον κάλεσε για την ημέρα ολοκαυτώματος, σημειολογική η πρόσκληση και πολύ σημαντική, και μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε, με αφορμή αυτό είχα μια συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο, και ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός και προφανώς θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες να προωθήσει κάποια θέματα. Και με τη σειρά του ο κύριος Ελισάφ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκεφτεί τα Γιάννενα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ως επίσημος προσεκλημένος του Δήμου. Αυτό είναι και πολιτικός πολιτισμός, διότι ξέρουμε ότι ο κύριος Ελισάφ προέρχεται από άλλο πολιτικό χώρο, από το Κινάλ, αλλά αυτό δεν πάβει. Έτσι λειτουργεί ως δήμαρχος όλων των Γιαννιωτών. Αυτά. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Αύριο τα χειρουργία.